Σπονγκώδης εγκεφαλοπάθεια. Αυτή ήταν η διάγνωση των γιατρών για ένα 41χρονο πατέρα τριών παιδιών, κάτοικο της Εντοχώρας του νομού Ηρακλείου. Είναι μια σπονγκώδη εγκεφαλοπάθεια. Είναι τώρα 2 χρόνια περίπου σε αυτή την κατάσταση. Ξεκίνησε με πονοκέφαλο, μετά δεν έβλεπε καθαρά, μετά ξεκίνησε ψυχολογικό, δεν ήθελε να βγαίνει, δεν ήθελε να έχει επαφές με κόσμο. Πήγαμε σε ψυχολόγο, κάναμε κάποιες εξετάσεις, μετά πήγαμε σε νευρολόγο, πήγαμε Αθήνα. Από τον Μάρτιο του 2011 ξεκινά και ο Γολγοθάς για την οικογένεια, η οποία αντικρίζει τα συμπτώματα της σπάνιας ασθένειας, η οποία βλάπτει τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Δεν έχει καμιά επαφή, δεν κινείται, τα πόδια έχουν αγγελωθεί πλέον με πολύ δυσκολία του ανοίγω για να τον αλλάξω, να τον φτιάξω, να τον εγκαθαρίσω. Στα χέρια, άμα τον ακουμπήσω μόνο να καταλάβει ότι κάποιος τον ακουμπάει να σφίξει λίγο τα δάχτυλα. Είναι με τραχιοστομία, κάνουμε αναρροφήσεις γιατί δεν μπορεί ούτε να καταπιεί. Τον εταΐζουμε με γαστροστομία, συντίζεται με σύριγγα. Όπως υποστηρίζει η σύζυγός του, για αρκετούς μήνες έζησαν και το μαρτύριο της γραφειοκρατίας στο ΙΚΑ για μια σειρά εγκρίσεων, με αποκορύφωμα όμως το επίδομα παραπληγίας. Τα καταθέσαμε 16 Τρίτου το 12. Δεν με είχα καμιά ειδοποίηση και πήγα τον Αύγουστο και τους ρώτησα. Μου είπαν ότι τώρα ελέγχουμε τις αιτήσεις που γίνανε τον Ιούλιο του 2011. 17 χρόνια κάθε μήνα του έκανε κρατήσεις. Δεν πήγαμε καμία μέρα στο ΙΚΑ να πούμε γιατί μας κάνετε αυτές τις κρατήσεις. Και τώρα που έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος από κάποιες παροχές, πούτζι. 11 μήνες μετά, η οικογένεια δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση για το αν και πότε ο σύζυγός της, ο οποίος είναι φυτό, θα περάσει ή όχι από επιτροπή. Δεν είναι άδικο. Στην κατάσταση τη δικιά μου, πιστεύω ότι είναι κι άλλος κόσμος. Έτσι, δεν θέλω να φτάνω σε αυτό το σημείο, αλλά τουλάχιστον θέλω 2 απαντήσεις. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αυτό το επίδομα πια και πότε? Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι, αν υπάρχει ανθρωπιά και ευαισθησία, ας κοιτάξουν πια και θα μου δώσουν μια απάντηση. Θέλετε να σας δείξω το κινητό μου, τις τελευταίες κλήσεις που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα και στα τηλέφωνα αυτά δεν απαντούσε κανείς. Όπως υποστηρίζει, η αναπηρική σύνταξη δεν φτάνει για την κάλυψη των βασικών του αναγκών. Αυτό που ζητά είναι το κοινωνικό κράτος να δει με ανθρώπινο μάτι το όλο πρόβλημα. Μπορείς να τον αφήσεις αυτόν τον άνθρωπο? Αυτός ο άνθρωπος 17 χρόνια δούλευε για μια οικογένεια. Για να ζήσει και να συντηρήσει τα παιδιά του. Δεν του έλειψαν ποτέ τίποτα. Με δάνεια να φτιάξουμε ένα σπίτι, να τα ταΐσει, να τα ποτίσει, να του πάρει τα παιχνίδια του, ό,τι θέλανε. Τώρα, αυτόν τον άνθρωπο τον αφήνει, τον εγκαταλείπει. Σε κάθε υπηρεσία, έτσι, πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια και να υπάρχει και κάποια προτεραιότητα. Έτσι, δεν μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος αυτό το πρόβλημα που έχει και να κάνουν ένα χρόνο να ελέγξουν μία αίτηση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η οικογένεια πληρώνει κανονικά το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, αφού το αίτημά της απορρίφθηκε. Στείλανε ειδοποίηση από τη ΔΕΗ ότι δεν το δικαιούμαστε. Τότε που είχα καταθέσει τα χαρτιά μου, είπαν ότι γιατί στο χαρτί της αναπηρίας γράφει κοινή νόσος. Τώρα είναι αυτό? Κοινή νόσος, η σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια. Αυτό γράφει στην επιτροπή. Κοινή νόσος στο χαρτί που μου βγάλανε από το ΙΚΑ.